Ο σύγχρονος κόσμος μας χαρακτηρίζεται όλο ένα και περισσότερο από αβεβαιότητα και πιθανές απειλές. Η ανάγκη των αυθεντικών δεξιοτήτων αυτοάμυνας δεν ήταν ποτέ πιο έντονη τα τελευταία 80 χρόνια από ό,τι είναι σήμερα για κάποιους στη χώρα μας. Αυτή η παρουσίαση εμβαθύνει στις αποχρώσεις της εκπαίδευσης αυτοάμυνας και σε ποιες δεξιότητες έχουν ανάγκη οι πολίτες σήμερα στις πόλεις μας. Εμβαθύνει στις κρίσιμες πτυχές της αυτοάμυνας, εστιάζοντας στα στάδια πριν από την συμπλοκή, κατά της συμπλοκής και μετά τη συμπλοκή, δίνοντας έμφαση στα σημεία της αξιολόγησης κινδύνου μέσω της ερμηνείας της γλώσσας του σώματος, της ομιλίας και τις θέσεις των πιθανών επιτιθέμενων. Πράγματα που είναι πρωτάκουστα για τους περισσότερους, ακόμη και για δασκάλους πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων. Είναι λογικό να τους λείπουν τέτοιες γνώσεις, διότι ο αθλητισμός δεν έχει ανάγκη για δεξιότητες του δρόμου. Θα επισημάνω εδώ επίσης τον διαδεδομένο μύθο των ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι είναι μάστερ μερικών μορφών πολεμικών τεχνών και ειδικά όπλων. Στο Combatives Group έχουμε γνώση τέτοιων με τείχους στολισμένους με διπλώματα μάστερ σε διάφορους κλάδους, από τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες μέχρι και τα σύγχρονα όπλα. Με τα χρόνια αρκετοί από αυτούς έχουν αλλάξει από ένα υπέρ σύστημα στο άλλο με την ίδια ευκολία των καθημερινών εκενώσεών τους. Από οποιοδήποτε παραδοσιακό και μη σύστημα υποτίθεται ότι ασκούσαν σε kickboxing, Muay Thai, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Krav Maga κλπ. Επιδιώκουν να είναι μάστερ σε όλα και καταλήγουν να είναι ικανοί σε τίποτα, στην επιδίωξή τους να μεταβούν σε ό,τι είναι της μόδας και βγάζει χρήματα την εποχή εκείνη. Αυτό λέγεται εμπόριο, όχι διδασκαλία. Αλλά ας πούμε μερικά από αυτά που πρέπει κανείς να μάθει δίπλα σε ανθρώπους που είναι γνώστες του δρόμου και δεν έχουν καμία ανάγκη για άθληση, ευγενή άμυλα, κανόνες και ό,τι άλλο προάγει η τέχνη και ο αθλητισμός. Γνώσεις και δεξιότητες όπως απουσία, αποφυγή και απόδραση. Δεξιότητες προσυμπλοκής, δεξιότητες αξιολόγησης κινδύνου, τεχνικές αποκλιμάκωσης, ουδέτερη αμυντική στάση και κίνηση, επίγνωση της κατάστασης, δεξιότητες συμπλοκής, αποτελεσματικές τεχνικές χτυπημάτων, κινήσεις μετά συμπλοκής και νομική επίγνωση. Ποιος θα διδάσκει αυτά? Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνα σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Το ερώτημα που προκύπτει από αυτήν την τάση της γνώσης στα πάντα είναι: τι συνιστά πραγματική εξειδίκευση στην εκπαίδευση αυτοάμυνας? Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο χάσμα μεταξύ της διεκδίκησης τεχνογνωσίας και της κατοχής γνήσιας ικανότητας, ειδικά στην εκπαίδευση πολιτών. Πολλοί ισχυρίζονται ότι διαθέτουν διάφορα προσόντα και μαστεριλίκια σε διάφορες πολεμικές τέχνες και όπλα. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική επιθεώρηση
αποκαλύπτει συχνά ένα χάσμα διαφοράς μεταξύ των ισχυρισμών τους και της πραγματικής εμπειρογνωμοσύνης, ιδιαίτερα σε σενάρια δρόμου που είναι το πιθανό να συναντήσουν οι πολίτες μαθητές τους. Η πραγματική τεχνογνωσία στην εκπαίδευση αυτοάμυνας υπερβαίνει την απλή συσσόρευση πιστοποιητικών και διπλωμάτων από αδαείς ανθρώπους που τα λαμβάνουν από εξίσου αδαείς ανθρώπους σε θέματα ομοίης βίας. Περιλαμβάνει μια βαθιά κατανόηση ενός πλήθους θεωρίας και πρακτικών περί αυτοπροστασίας, των φυσικών τακτικών και τεχνικών και πρακτικών εφαρμογών όλων αυτών και των νομικών επιπτώσεων της χρήσης αυτών των διεξιοτήτων. Οι γνήσιοι εκπαιδευτές αυτοάμυνας είναι υπεύθυνοι για την εξισορρόπηση των αποτελεσματικών τεχνικών αυτοάμυνας με την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της χρήσης αυτών των δεξιοτήτων, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη νομικά ζητήματα. Φυσικά, αυτή η φεδρή πραγματικότητα πληθώρας μάστερ και ειδικών στα πάντα με κάνει να αμφισβητώ την ουσία της μαστοριάς στην εκπαίδευση αυτοάμυνας. Ο πολλαπλασιασμός των λεγόμενων εμπειρογνωμόνων του αθλητικού χώρου, ιδιαίτερα εκείνων που υποτίθεται εκπαιδεύουν τους πολίτες σε αυτοάμυνα, συχνά παραβλέπει τις πρακτικές και νομικές πτυχές της εφαρμογής στον ζωφερό κόσμο του δρόμου. Αυτό περιλαμβάνει την αποτυχία αντιμετώπισης των κρίσιμων νομικών προεκτάσεων της χρήσης δεξιοτήτων και τεχνικών όπλων που τυχαίνει να μπουν σε μια κατάσταση αυτοάμυνας. Η πραγματική εξειδίκευση περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη κατανόηση αυτών των πτυχών, διασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική, υπεύθυνη και νομικά ορθή. Η εκπαίδευση της μάχης έχει γνωρίσει σημαντική εξέλιξη στο πέρασμα των αιώνων, μεταβαίνοντας από τις ρίζες της στα αρχαία πεδία μάχης στην τρέχουσα σημασία της στα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα. Αυτό το ιστορικό ταξίδι είναι απαραίτητο για την κατανόηση της προσαρμογής και μερικές φορές της εγκατάλειψης των ιστορικών τεχνικών αυτοάμυνας ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες κοινωνικές ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. Μάχη και εκπαίδευση μάχης σώμα με σώμα στους δρόμους δεν υπάρχουν σε μία νόμιμη κοινωνία. Μόνο άνθρωποι που δεν ξέρουν τους νόμους και σίγουρα δεν γνωρίζουν την βία κάνουν και μιλούν για τέτοια πράγματα. Η βία στο δρόμο είναι πονηρή, ξαφνική και απρόβλεπτη, συχνά οπλισμένη και περιέχει υπερβολική πρόθεση για κακό και σίγουρα δεν υπάρχει ατελείωτο παρεδώσε τεχνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας εγκληματικής επίθεσης. Αρχικά, η εκπαίδευση μάχης σχεδιάστηκε για μεγάλες κλίμακας πόλεμο. Επικεντρώθηκε σε στρατηγικές σχηματισμού, χειρισμό όπλων και φυσική αντοχή, καλύπτοντας τις ανάγκες των αρχαίων πεδίων μάχης. Σε κάποια θέματα δεν διαφέρει πολύ σήμερα. Απλά έχει διαφορετικούς σχηματισμούς, όπλα και ανάγκες. Αυτές οι τεχνικές ήταν προσαρμοσμένες για μαζικές συγκρούσεις όπου η πειθαρχία και οι συλλογικές στρατηγικές και τακτικές μάχες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.
από όλα αυτά που διαφημίζονται ως πολεμικές τέχνες, μόνο λίγα συστήματα είναι πραγματικά συστήματα πεδίου μάχης. Είναι όσα ήταν πάνοπλα και με πανοπλία. Το παραδοσιακό ιαπωνικό τζουτζούτσου είναι ένα από αυτά. Είναι καταγεγραμμένο το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε σε πολέμους, ενώ τα υπόλοιπα είναι τέχνες ή αθλήματα. Ωστόσο, καθώς οι κοινωνίες εξελίχθηκαν και αστικοποιήθηκαν, η φύση των προσωπικών απειλών άλλαξε δραστικά. Το σύγχρονο τοπίο των αστικών δρόμων παρουσιάζει μια έντονη αντίθεση με τα παραδοσιακά πεδία μάχης. Αυτή η αλλαγή κατέστησε αναγκαία την επανεκτίμηση και την προσαρμογή των δεξιοτήτων μάχης, ώστε να είναι σχετικές και αποτελεσματικές σε σενάρια προσωπικής άμυνας, σε αυτά τα νέα περιβάλλοντα. Το λάθος που κάνουν οι άνθρωποι είναι να εξισώνουν τις σημερινές και καλά πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα με τις απαιτήσεις της αυτοάμυνας. Δεν είναι οι τεχνικές και η εφαρμογή τους που καθιστούν ένα σύστημα πολεμικό, αλλά η νοοτροπία, στάση και πρόθεση με την οποία ασκούνται. Τέτοια αθλητικά συστήματα είναι ανεπαρκή ή ακόμη και θανατηφόρα για τους ασκούμενους τους σε πραγματικές καταστάσεις δρόμου. Δεν είναι λίγοι οι πρωταθλητές που έχουν βρεθεί στο νοσοκομείο και στο νεκροτομείο επειδή νόμιζαν ότι ήταν ικανοί και στον δρόμο. Αν δεν με πιστεύετε, ψάξτε το. Η σημερινή εκπαίδευση αυτοάμυνας δίνει έμφαση στην επίγνωση του περιβάλλοντος και της κατάστασης, στη γρήγορη λήψη αποφάσεων και στις προσαρμόσιμες τεχνικές κατάλληλες για διάφορα αστικά σενάρια, και όλα αυτά υπό φυσικοψυχική πίεση. Αυτή η μετάβαση από τον συμβατικό πόλεμο στην προσωπική άμυνα υπογραμμίζει τα διαφορετικά σύνολα δεξιοτήτων και νοοτροπίες που απαιτούνται για τις σύγχρονες κοινωνίες. Κοινώς, δεν τραυματίζεις ή σκοτώνεις για ψηλού πίδημα, γιατί θα φας άλλου είδους πίδημα. Σε αντίθεση με τις στρατηγικές που βασίζονται σε σχηματισμούς του παρελθόντος, η τρέχουσα εκπαίδευση αυτοάμυνας δίνει έμφαση στις ατομικές δεξιότητες και στην ικανότητα να ανταποκρίνεται κανείς γρήγορα και αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες και χαοτικές καταστάσεις, χωρίς τις εκλεπτισμένες τακτικές και τεχνικές πολεμικών τεχνών και μαχητικής άθλησης. Βία στη βία, με τον πιο απλό τρόπο και χωρίς χρόνια εκπαίδευσης, αλλά με περίσσια επιθετική νοοτροπία και στάση, αγριότητα και θέληση επιβίωσης, πάντα με τον διακόπτη του νόμου και της ηθικής. Αν και πολύτιμες για την φυσική κατάσταση και την πειθαρχία και ίσως τη δόξα, οι πολεμικές τέχνες και τα μαχητικά αθλήματα έχουν περιορισμούς όσον αφορά τα σενάρια αυτοάμυνας στην πραγματική ζωή, ιδιαίτερα σε αστικά περιβάλλοντα. Το ελεγχόμενο και δεσμευμένο από κανόνες περιβάλλον των πολεμικών μαχητικών αθλημάτων, που γνωρίζει κανείς την κοινωνία σήμερα, απέχει πολύ από το απρόβλεπτο και την ανομία που συναντώνται σε αντιπαραθέσεις στους δρόμους ή σε καταστάσεις αυτοάμυνας. Ωραία είναι να τα ασκεί κανείς σε ελεγχόμενο περιβάλλον με κανόνες και στρώμα στο έδαφος για να μην τραυματιστεί, αλλά έξω στο άγνωστο περιβάλλον και την σκληρή άσφαλτο πάβει να είναι ωραίο.
Η αντίθεση μεταξύ των αυθεντικών τεχνών του πολέμου και των μαχητικών αθλημάτων γίνεται εμφανής σε αυτά τα σενάρια. Οι παλιές τέχνες του πολέμου που παραδοσιακά περιλαμβάνουν ένα μικρότερο φάσμα δεξιοτήτων και μηδέν κανόνες είναι πιο κατάλληλες για την απρόβλεπτη φύση των συμπλοκών στον δρόμο από τα μαχητικά αθλήματα τα οποία διαθέτουν περισσότερες τεχνικές αλλά περιορίζονται από συγκεκριμένους κανόνες και ρυθμίσεις αγώνων οι οποίοι συνηθίζονται. Αλλά ακόμη και αυτοί που τα ασκούν και τα ασκούσαν δεν μελετούν τις απαραίτητες δεξιότητες στο προήμιο μιας βίαιης συμπλοκής ούτε τις συνέπειες της βίας. Αυτό τους αφήνει πολύ ευάλωτους σε έμπειρους του δρόμου. Η μόνη φορά που αυτό δεν ισχύει είναι όταν ο ασκούμενος έχει σημαντική έκθεση σε πραγματική βία στο δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνοπτικά, η εξέλιξη της εκπαίδευσης μάχης από τα αρχαία πεδία μάχης στους σύγχρονους αστικούς δρόμους υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής και εξέλιξης τακτικών και τεχνικών συμπλοκής, αλλά όχι απαραίτητα πρόσθεση σε αυτές. Απλά εξειδίκευση. Αυτή η προσαρμογή διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι είναι εξοπλισμένοι με τις σχετικές δεξιότητες για σωματική μάχη και τις στρατηγικές και ψυχικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα. Η κατανόηση αυτής της ιστορικής προοπτικής είναι σημασίας για οποιονδήποτε συμμετέχει στη σύγχρονη εκπαίδευση αυτοάμυνας, είτε για προσωπική άμυνα, είτε για επαγγελματικές απαιτήσεις. Πρέπει δηλαδή να αποβάλουν τον παραδοσιακό σενσέι, σιφού, γκουρού, γκούρο και ό,τι άλλο από μέσα τους μαζί με την τέχνη τους και να βυθιστούν στην πραγματικότητα της κοινωνίας με τους νόμους και τις συνέπειές τους και τις δυνατότητες ή μη που δίνουν αυτοί στον πολίτη χωρίς να βρεθούν φυλακισμένοι. Τα αστικά περιβάλλοντα με τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις τους απαιτούν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων για αποτελεσματική αυτοάμυνα. Δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το γεγονός με το να διδάσκονται άνθρωποι τεχνικές και πώς να μάχονται. Εδώ θα διερευνήσω τις μοναδικές απαιτήσεις των αστικών τοπίων, λίγο τον ρόλο της τεχνολογίας στην σύγχρονη εκπαίδευση αυτοάμυνας και τη σημασία της επίγνωσης και της πρόληψης σε αυτά τα περιβάλλοντα. Τα σύγχρονα αστικά περιβάλλοντα παρουσιάζουν μοναδικές προκλήσεις που απαιτούν εξειδικευμένες δεξιότητες πριν από τη συμπλοκή, κατά τη συμπλοκή και μετά τη συμπλοκή. Η αύξηση της ένοπλης βίας και η συχνότητα των συγκρούσεων με πολλούς επιτιθέμενους κατέστησαν αναγκαία την προσαρμογή σε μια πιο πρακτική στρατηγική που προσανατολίζονται στον δρόμο περισσότερο. Συχνά δεν είναι πλέον η περίπτωση της άοπλης σύγκρουσης ένας εναντίον ενός. Εδώ στην Ελλάδα σήμερα έχουμε ανθρώπους που έχουν μαχαιρώσει αθώους για την ομάδα, αναρχικούς που μισούν την πατρίδα τους και τα σύμβολά της. Συμμορίες νεαρών ληστών που είναι συχνά οπλισμένοι με μαχαίρια, πτυσσόμενα όπλα και ποιος ξέρει τι άλλο. Αυτά τα σενάρια συμβαίνουν σε κοντινή απόσταση, απαιτώντας δεξιότητες αποτελεσματικές σε στενούς χώρους και καταστάσεις υψηλού στρες. Ως απάντηση σε αυτές τις αστικές προκλήσεις υπάρχει σαφής ανάγκη για μια στροφή
από τις συμβατικές πρακτικές πολεμικών τεχνών και μαχητικών αθλημάτων σε στρατηγικές που αντιμετωπίζουν τις πραγματικότητες της αστικής αυτοάμυνας. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη τακτικών και τεχνικών που είναι φυσικές, απλές, αποτελεσματικές και προσαρμόσιμες στην απρόβλεπτη φύση των αστικών απειλών. Αυτές περιλαμβάνουν και δεξιότητες για τον χειρισμό ένοπλων επιτιθέμενων και την άμυνα ενάντια σε πολλούς επιτιθέμενους, ελπίζοντας ταυτόχρονα σε τύχη βουνό μη σακατευτούμε ή πεθάνουμε σε πραγματική κατάσταση επίθεσης. Τέρμα οι μπούρδες και οι βλακίες. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει, ας έρθει να δοκιμάσει. Η ολοκληρωμένη εκπαίδευση αυτοάμυνας θα πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα από τεχνικές σωματικής μάχης. Θα πρέπει να περιλαμβάνει εκπαίδευση στα στάδια πριν και μετά τη συμπλοκή, δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες εκτίμησης κινδύνου. Αυτή η ολιστική προσέγγιση εξοπλίζει τους πολίτες με τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική πλοήγηση στην πολυπλοκότητα των απειλών του πραγματικού κόσμου. Στον σημερινό όλο και απρόβλεπτο κόσμο, η σημασία των δεξιοτήτων αυτοάμυνες για τους πολίτες δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Η προστασία του εαυτού και των αγαπημένων προσώπων σε δυνητικά επιβλαβής καταστάσεις είναι πολύτιμο πλεονέκτημα. Όμως, τι χρειάζεται να γνωρίζει από την εκπαίδευσή του κανείς? Θα το εξετάσουμε λεπτομερώς στην επόμενη παρουσίαση. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.